Λειτουργεί το σκάνερ στον προμαχώνα, αφού το μηχάνημα είναι τοποθετημένο. Όμως, δεν λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και οι έλεγχοι γίνονται συγκεκριμένες ώρες, όταν υπάρχει ο υπάλληλος που ξέρει να το χειρίζεται. Μάλιστα, μερικές φορές αναγκάζεται να το λειτουργήσει και ο ίδιος ο προϊστάμενος, όπως δήλωσε στην εκπομπή Κάθε Μεσημέρι και την Ελένη Μωρέιτη ο κύριος Γιώργος Τομπουλίδης. Και το βλέπετε να λειτουργεί κιόλας. Βεβαίως. Όλη την ημέρα, όλη τη νύχτα λειτουργεί δηλαδή. Όχι, όχι, δεν λειτουργεί όλη την ημέρα γιατί το προσωπικό το οποίο είναι εξειδικευμένο πάνω στη λειτουργία του σκάνερ είναι πάρα πολύ λίγο και συγκεκριμένα δουλεύει τις πρωινές ώρες. Το δουλεύει. Δύο συγκεκριμένα άτομα δουλεύουν το μηχάνημα για να κάνουν τον έλεγχο των εμπορευματοδηγωτήων. Το πρωί. Τις πρωινές ώρες. Ναι. Γιατί ναι. Μην ξεχνάμε ότι αυτά τα μηχανήματα είναι και εκπέμπουν και ραδιενέργεια και δεν μπορεί να δουλεύει σε αυτό το μηχάνημα ένα άτομο επί πολλές ώρες. Δεν μου λέτε. Και τις υπόλοιπες ώρες το δουλεύει πολλές φορές και ο ίδιος ο προϊστάμενος του Τελωνίου, ο οποίος γνωρίζει τη χρήση του μηχανήματος, το λειτουργεί και αυτό και αυτός και κάνει. Αποφιλότιμο το λειτουργεί και ο προϊστάμενος δηλαδή. Ναι. Ο κύριος Τομπουλίδης ανέφερε την ιστορία του μηχανήματος, μιλώντας στην τηλεόραση Επιλογές και τονίζει ότι δεν υπάρχει προσωπικό για να λειτουργήσει σωστά το μηχάνημα. Απλώς ενώ ακούστηκε και από παλιά, έχει χρόνια που ακούμε ότι θα έρθει προσωπικό και εξειδικευμένο για την λειτουργία του σκάνερ, αλλά και για να καλύψουν και τις βάρδιες το ίδιο το Τελωνείο, δεν έχουν έρθει άτομα εξειδικευμένα. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό το μηχάνημα το οποίο έχουμε είναι μια δωρεά που έγινε από τον Παπαστράτο προς το ελληνικό κράτος και συγκεκριμένα για το λιμάνι του Πειραιά. Για τον προμαχώνα προοριζόταν άλλο μηχάνημα. Στην Αλεξανδρούπολη είναι εκείνο, ζωή να έχει. Εκείνο το πήραμε το μεγάλο μηχάνημα το ωραίο και το πήγαν στην Αλεξανδρούπολη. Καλά κάνανε. Ναι. Το γεγονός κατήγγειλαν μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Επιλογές αγρότες των Σερών. Χρόνια ολόκληρα φωνάζουμε κάθε φορά. Είχαμε ένα αίτημα να μπει ένα σκάνερ στον προμαχώνα. Από εδώ δηλαδή που εισάγονται τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Από εδώ. Είναι η πύλη, η μεγάλη πύλη εισόδου. Γιατί από τον άλλο σταθμό, όχι Τελωνείο, σταθμός είναι, τις εξοχές δεν έρχονται τόσα προϊόντα. Έρχονται κάτι ελάχιστα. Και αυτό το ζω. Γιατί τα χωράφια μου είναι 40 χιλιόμετρα από το Τελωνείο τις εξοχές. Όμως, το θέμα αυτό, το αίτημά μας, έγινε πραγματικότητα για 4 μήνες. Σταμάτησε. Όταν λοιπόν βρεθήκαμε στις πρώτες ημέρες ανάληψης των καθηγόντων στον κύριο Βορύδη, τον πρώην, εκεί ο Γιάννης του Τουρτούρας του είπε: μα υπουργέ, δεν είναι κατάσταση αυτή. Το σκάνερ, να τελειώνει αυτή η παράσταση, να ξέρουμε τι περνάει μέσα στη χώρα, να το ξέρετε εσείς. Μπροστά μας λοιπόν έδωσε εντολή, ξαναμπήκε το σκάνερ. Ξέρετε για πόσο? Για 15 μέρες. Σήμερα δεν λειτουργεί και είναι καινούριο. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση της χώρας. Μάλιστα οι αγρότες λένε ότι κανένας έλεγχος δεν γίνεται. Εγώ ξέρω ότι ένα φορτηγό για να περάσει από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα, το ένα με το δεύτερο φορτηγό κάνει περίπου 15 με 25 δευτερόλεπτα. Και αντίστοιχα από Ελλάδα προς Βουλγαρία έχει ουρές, γιατί γίνεται σοβαρός έλεγχος. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει στον καταναλωτή, ότι έρχονται προϊόντα εδώ τα οποία δεν γνωρίζει με τον τόπο προέλευσης τους? Αυτό σημαίνει και για τον καταναλωτή και για το κράτος. Πρώτα για το κράτος, γιατί γίνονται παράνομες ελληνοποιήσεις ζωοτροφών και όλα και χάνει το κράτος. Και δεύτερον, ο καταναλωτής δεν ξέρει τι τρώει. Και οι εταιρείες θησαυρίζουν κάνοντας τα όλα ελληνικά. Ένα πράγμα θα σας πω να καταλάβετε: ας κάνουν ισοζύγια πόσα μαλακά σιτάρια είναι δηλωμένα στο δήλωσή ΟΣΔΕ και πόσους τόνους αλεύρι βγάζουμε. Για τι προϊόντα δηλαδή μιλάμε? Μιλάμε για αλεύρι, μιλάμε για κρέας, μιλάμε για γάλα, για πολλά. Όλα. Για να μην αναφέρω τις εισαγωγές του γάλακτος που εκεί μπέρδεψαν και τον Πρωθυπουργό οι συμβουλάτορες και το λέω με λύπη μου. Ότι επιτέλους γίνονται έλεγχοι, είπε ο αξιότιμος κύριος Πρωθυπουργός. Κανένας έλεγχος δεν γίνεται. Και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε με την κάμερα αν θα πάτε εκεί και καθίστε 2 ώρες. Αυτά είναι τα προβλήματα ιδιαίτερα των Σερέων, γιατί είμαστε ο νομός που γειτνιάζει άμεσα με την φίλη χώρα Βουλγαρία και κουβαλούνται όλα τα μπορεί. Σύμφωνα πάντως με τον κύριο Τομπουλίδη, ο όγκος των φορτηγών που διέρχονται είναι μεγάλος. Και εκείνοι δεν έλεγχουν όλα τα εμπορεύματα οι Βουλγάροι και αυτοί, επειδή είναι μεγάλος όγκος των οχημάτων, των φορτηγών τα οποία μετακινούνται, ναι, δεν μπορούν να τα ελέγξουν όλα. Ούτε και αυτοί ελέγχουν. Δηλαδή, όταν διακινούνται από τα σύνορα 1500 και 2000 φορτηγά,
Δεν μπορείς να τα ελέγξεις όλα. Ναι. Αν δεν είμαστε οργανωμένοι, όχι, δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Και οργανωμένοι να είμαστε, και οργανωμένοι να είμαστε, είναι πάρα πολλά τα φορτηγά. Δεν μπορούν να ελεγχθούν όλα τα φορτηγά. Ναι. Δεν μπορούν να ελεγχθούν όλα τα φορτηγά. Είναι φύση αδύνατο. Πρέπει να έχεις 15 σκάνδερ και 100 υπαλλήλους για να το κάνεις. Η κάμερα της τηλεόρασης Επιλογές κατέγραψε σήμερα ουρές χιλιόμετρων στα σύνορα του Προμαχώνα από φορτηγά, αλλά και τις εξαιρετικές συνθήκες στις εγκαταστάσεις των συνόρων. Κύριε Τομπουλίδη, μια βοήθεια ακόμη. Επειδή μου λέτε ότι το σκάνερ λειτουργεί ουσιαστικά μία βάρδια, ένα οκτάωρο. Λειτουργεί, ναι, αυτό το οκτάωρο κάθε μέρα, κάθε νύχτα, Κυριακές, αργίες, γιορτές, δεν συμμαζεύεται ή... Κάθε μέρα λειτουργεί το σκάνερ. Ναι. Το σκάνερ λειτουργεί κάθε μέρα. Βεβαίως οι δικές μας τουαλέτες και συγκεκριμένα θα σας πω, περνάνε πολλές φορές ταξιδιώτες, έρχονται, ρωτάνε ποιος είναι υπεύθυνος εδώ του χώρου και έρχονται μαζί μας συγχαρητήρια και στις ίδιες τις κοπέλες οι οποίες ασχολούνται με την καθαριότητα του κοινόχου στον χώρο. Άρα... Αυτό έχουμε πάρει κατ' επανάληψη συγχαρητήρια από ταξιδιώτες.